Βιολογία πρώτης γυμνασίου. Ενότητα 1,4. Πρώτη ερώτηση. Τι είδους προσαρμογή χαρακτηρίζει τα φυτά τα οποία απαντώνται σε περιοχές με λίγο νερό. Σε περιοχές που η διαθεσιμότητα του νερού είναι μικρή, συναντάμε φυτά όπως η ελιά και το πεύκο. Τα φύλλα του πεύκου είναι σκληρά και λεπτά σαν βελόνες και της ελιάς είναι στενά και σκληρά. Αυτή η μορφή φύλων ελαττώνει τι απώλειε νερού για τα φυτά και έτσι συμβάλλει στην επιβίωσή του σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει πολύ νερό. Φυτά που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα νερού, όπω το πλατάνι, έχουν μεγάλα και τρυφερά φύλλα. Δεύτερη ερώτηση. Τι εξυπηρετούν οι διάφορε προσαρμογέ στου οργανισμού που τι φέρουν. Κάθε προσαρμογή βοηθάει τον οργανισμό να επιβιώσει. Όσο καλύτερα προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον του είναι οι οργανισμοί, τόσο καλύτερα επιβιώνουν και τόσο περισσότερου και καλύτερα προσαρμοσμένου απογόνου δημιουργούν. Τρίτη ερώτηση. Τι είδου προσαρμογέ εμφανίζουν οι διάφοροι οργανισμοί, να αναφέρει παραδείγματα. Οι διάφοροι οργανισμοί εμφανίζουν. Προσαρμογέ, είτε δομή είτε συμπεριφορά, που του βοηθούν να επιβιώνουν στι διάφορε περιβαλλοντικέ συνθήκε, φω, υγρασία, θερμοκρασία και άλλα. Ένα παράδειγμα προσαρμογή δομή στι περιβαλλοντικέ συνθήκε είναι το στρώμα λίπους στι αρκούδε, το οποίο τι προστατεύει από το κρύο. Ένα παράδειγμα προσαρμογή συμπεριφορά στι περιβαλλοντικέ συνθήκε αποτελεί η μετανάστευση των πτηνών σε θερμότερε περιοχέ του χειμερινού μήνε. Προσαρμογέ οι οποίε σχετίζονται με τι αλληλεπιδράσει μεταξύ των οργανισμών που μοιράζονται την ίδια περιοχή προσπαθώντα να εξασφαλίσουν τροφή, να αποφύγουν του εχθρού του, να αναπαραχθούν κτλ. Για παράδειγμα, ορισμένα ζώα αλλάζουν χρώμα, ώστε να μοιάζουν με το περιβάλλον του και έτσι αποφεύγουν να γίνονται αντιληπτά από του εχθρού του. Τέταρτη ερώτηση: Μεταξύ ποιων ατόμων αναπτύσσονται σχέσει ανταγωνισμού. Σχέσει ανταγωνισμού αναπτύσσονται. Μεταξύ ατόμων του ίδιου είδου. Για παράδειγμα, ένα κόκορα επιτίθεται σε όποιον άλλο κόκορα επιχειρήσει να πλησιάσει το κοτέτσι του. Μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών, για παράδειγμα, τα ζυζάνια αναπτύσσονται ανάμεσα σε καλλιεργούμενα φυτά. Πέμπτη ερώτηση. Γιατί ανταγωνίζονται μεταξύ του φυτά του ίδιου είδου ή διαφορετικών ειδών. Τα φυτά ανταγωνίζονται μεταξύ του για το φω, το νερό και τα συστατικά του εδάφου. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα, θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.